συνεχίζει την τακτική της να αποφεύγει όχι μόνο τον δημόσιο διάλογο, αλλά και την ενημέρωση στους ανθρώπους που οι πολίτες αυτής της περιφέρειας δώσαν ένα συγκεκριμένο ρόλο και τους βάλαν βεβαίως στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι, με την υπογραφή όπως ο νόμος ορίζει πλειοψηφίας μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τις υπογραφές τριών παρατάξεων, την δική μας, της Δημοκρατικής Πελοποννησιακής Συνεργασίας, της Πελοποννήσου μπροστά του κυρίου Βουδούρη, αλλά και της Οικολογικής Πελοποννήσου, της κυρίας Λιμπεροπούλου, μπορέσαμε επιτέλους να φέρουμε το θέμα σε ενημερήσια διάταξη και να το συζητήσουμε χθες. Σε ένα περιφερειακό συμβούλιο που ξεκίνησε λίγο μετά τις 4.30 και διεκόπη λίγο μετά τις 12, έχοντας συζητήσει δυστυχώς μόνο τρία θέματα. Δύο εντός ημερήσιας διάταξης και ένα εκτός ημερήσιας διάταξης. Βεβαίως τα σκουπίδια ήταν αυτά που μας μονοπολίσαν το ενδιαφέρον και μας πήραν το περισσότερο του χρόνου. Και αυτό γιατί δυστυχώς δεν μπόρεσαν να μας πείσουν για τίποτα. Δεν έχουν ένα συγκεκριμένο ολοκληρωμένο πλαίσιο και πρόγραμμα, και αυτός ήταν ο δικός μας ο φόβος, για την ενδιάμεση περίοδο, δηλαδή για την προσωρινή διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ήταν κάτι που το φοβόμασταν, ήταν κάτι που το λέγαμε και δυστυχώς ο κύριος Περιφερειάρχης και ο ίδιος προσωπικά τότε, αλλά και η αρμόδια την Περιφερειάρχηση, η κυρία Νικολάκου, λέγαν ότι έχουν σχέδιο ακόμα και για την προσωρινή διαχείριση. Η Τρίπολη κηρύχθηκε περιοχή εκτάκτου ανάγκης για άλλη μια φορά. Τα σκουπίδια βρίσκονται παντού στους δρόμους, σε μεγάλες πόλεις της Πελοποννήσου και τα προβλήματα είναι τεράστια. Μην ξεχνάτε ότι η ΑΕΠΟ, η μελέτη δηλαδή περιβαλλοντικών όρων της ολοκληρωμένης διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει τρεις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αυτό βεβαίως επιβεβαίωσε τους φόβους μας που σας είχα πει από την αρχή και το ξέρετε ότι δεν ήθελα να βγουν αληθινοί, που αφορούν βεβαίως τον δημόσιο διάλογο που δεν έγινε. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε καμία πολιτισμένη χώρα, σε καμία πολιτισμένη και δημοκρατική περιφέρεια, αν δεν υπάρξει ουσιαστικός διάλογος. Παιδεία, δημοκρατία, ελευθερία είναι ένα τρίπτυχο που δυστυχώς ή ευτυχώς αλληλοσυνδέεται. Αυτό δεν το είδαμε μέσα από την Περιφερειακή Αρχή αυτό το διάστημα των τελευταίων δύο χρόνων. Είναι εκτός χρονοδιαγραμμάτων και το θλιβερό είναι ότι δεν ψήφισε η Περιφερειακή Αρχή, ως όφιλε θεωρώ, την δική μας πρόταση που αφορούσε την ημερήσια διάταξη, που ήταν η εξής απλούστατη. Ανοίξτε το δημόσιο διάλογο τώρα και με τους Δήμους και με τον ΦΟΣΔΑ για να μπορέσουμε τελικά να δούμε άσπρη μέρα ή τουλάχιστον καθαρή. Δυστυχώς, η απόφαση της Περιφερειακής Αρχής, η εισήγηση καταρχήν και ψήφισμα που ακολούθησε της περιφερειακής πλειοψηφίας, είχε να κάνει με το εξής. Όλα βαίνουν καλώς, όλα συνεχίζουν καλώς και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε, γιατί έχουμε φρέσκια και νοπή την εντολή των Πελοποννήσων πολιτών. Αυτό ψηφίσανε. Και αυτό δυστυχώς εμείς το λαμβάνουμε ως θλιβερό. Γνωρίζετε ότι στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων ότι είμαι από τους ανθρώπους που είναι κατά αυτής της κατάστασης. Όμως όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανένας δήμαρχος δεν προχωράει και είναι εναλλακτική λύση. Δηλαδή κάτι αποσπασματικές ενέργειες του στυλ, πάνε βόλτα τα σκουπίδια από τη μία μεριά της Πελοποννήσου στην άλλη, και αυτό είναι κάτι παράνομο κιόλας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ναι. Δεν μου λένε κάτι. Έτσι έχουμε φτάσει να είναι μονόδρομος η σύμβαση με την Τέρνα. Καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με δεδομένα τα πρόστιμα που έρχονται. Κύριε Τσαρμπέ, ακούστε να δείτε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τον διεθνή διαγωνισμό τον είδαμε καλοπροαίρετα και τον στηρίξαμε από την αρχή. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε πρόβλημα και το είπε και ο επικεφαλής παράταξής μας όσο αφορά τα ΣΔΙΤ και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται. Ήταν κάτι που διαφοροποιηθήκαμε και από τους ανθρώπους που συνυπογράψαμε το κείμενο, που ήταν βεβαίως η παράταξη του κ. Βουδούρη και της κ. Λιμπεροπούλου. Όμως, από εκεί και πέρα,
Δεν μπορεί να λέει κανένας ότι είναι διαφάνεια οι ομιλίες που κάνουν μεταξύ τους ή οι συνεντεύξεις τύπου οι δρομολογημένες και τόσο φωσικέ που κάνει η Περιφερειακή Αρχή. Δεν είναι διαφάνεια όταν δεν υπάρχει ανοιχτός διάλογος μεταξύ των δημάρχων και του Περιφερειάρχη, έτσι όπως η δημοκρατία ορίζει. Δεν είναι διαφάνεια όταν είσαι εχθρός της λύσης του προβλήματος, αν δεν συμφωνείς με την λύση που πάει, τον τρόπο μάλλον, που πάει να σου επιβάλλει η Περιφερειακή Αρχή. Και δεν εννοώ τον τρόπο με την έννοια της κομποστοποίησης ή της ανακύκλωσης, γιατί ξέρετε ότι αυτός είναι ο δρόμος που θέλουμε όλοι να οδεύσουμε. Αλλά εννοώ τον τρόπο με τον οποίο πάει να διαχειριστεί την μελέτη, πάει να διαχειριστεί τους χρόνους. Εμείς αυτό που θέλαμε να ψηφιστεί χθες, κύριε Τσαρμπέ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν το εξής απλό. Ότι πρέπει σήμερα να βρεθούν οι Δήμοι, να βρεθεί ο ΦΟΣΔΑ, να βρεθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να διαμορφώσουν ένα σχέδιο για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων με ένα καταληκτικό χρονοδιάγραμμα. Κάτι δυστυχώς που δεν έχουμε δει ούτε καν και για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, όσο όφιλε να μας κάνει και να μας πει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η σύμβαση αυτή λέει ότι η εταιρεία θα φροντίσει να βρει και τους χώρους, άρα έχει φύγει και αυτό το θέμα από τα χέρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η εταιρεία θα διαλέξει τους χώρους μεταφόρτωσης, η εταιρεία θα διαλέξει τους χώρους ολοκληρωμένης διαχείρισης, άρα η σύμβαση είναι ολοκληρωμένη να αποφασίσει και να διατάξει η εταιρεία. Τι έχει μείνει να συζητήσετε πλέον? Δεν είναι έτσι. Ο προσωρινός ανάδοχος σε αυτή τη φάση... Άλλο προσωρινός ανάδοχος. Ακόμα τα πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν είναι τόσο δρομολογημένα όσο εσείς νομίζετε. Τα πράγματα είναι μετέωρα και δυστυχώς είναι και σκοτεινά, γιατί δεν υπάρχει πληροφόρηση. Εμείς θέλουμε την πληροφορία, αλλά και όχι μόνο αυτό, και την συνεννόηση